στην οικονομία και το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί η οικονομία αυτή την περίοδο σταθερότητα στην οικονομία. Θεωρώ ότι από εδώ μέχρι το 2022 είναι διασφαλισμένη πλήρως η σταθερότητα της οικονομίας αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του χρέους, αναφορικά με τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και αυτά είναι τα δύο θετικά σημεία της συμφωνίας που επιτεύχθηκε. Πάντως, λένε οι επιχειρήσεις, μάλλον βιώνουν, για να ξεκινήσω από το πραγματικό, βιώνουν μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις όλη αυτή τη, όχι απλά δυσκολία, όλο αυτό το βραχνά που προέκυψε από τα capital controls, ότι δεν μπορούν να παραγγείλουν εμπόρευμα καταρχήν. Γιατί είναι ελάχιστο αυτό το οποίο μπορούν να στείλουν ως προκαταβολή, διότι είμαστε τόσο αναξιόπιστοι διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια μάλλον, όχι τους τελευταίους μήνες, δεν το λέω μόνο για το τελευταίο οχτάμηνο, είμαστε αναξιόπιστοι, σταδιακά γίνομαστε όλο ένα περισσότερο αναξιόπιστοι, που ζητούν ολόκληρο το ποσό μπροστά για να στείλουν οι προμηθευτές το όποιο εμπόρευμα του κάθε επιχειρηματία. Οπότε από τη μία έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σου λένε ξεπουλάω ό,τι έχω, δεν μπορώ να φέρω και αν μπορώ να φέρω δεν μπορώ να φέρω την ποιότητα και την ποσότητα την οποία έφερνα. Και έχουμε και τους επιχειρηματίες οι οποίοι λένε και θέλω απλά, θα το ρωτήσω, απλά να μας το εξηγήσετε και ντόμπρα κύριε Σταθάκη. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στον ιδιωτικό τομέα? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις? Κάθε άλλο νομίζω. Ίσα-ίσα όλοι αναγνωρίζουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη θα περάσει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα πρωτίστως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και γι' αυτό και νομίζω ότι η πολιτική μας και στο όλο αυτό το διάστημα το δύσκολο με τα capital controls η κυβέρνηση έκανε πραγματικά πολλά πράγματα προκειμένου να υπάρξει ομαλή ροή και των εισαγωγών τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις και για τους εξαγωγείς και φυσικά και το δύο μείζοντα θέματα που χειριστήκαμε στα capital controls που είναι ο τουρισμός να λειτουργήσει πολύ ομαλά το καλοκαίρι και να μην επηρεαστεί από τα capital controls με τα μεγάλη επιτυχία μας και φυσικά η διευκόλυνση της ναυτιλίας. Άρα νομίζω ότι κάθε άλλο παρά αυτό μπορεί να θεωρηθεί. Εξάλλου το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που στρέφεται πλέον στην ανάπτυξη και στην παραγωγική ανασυγκρότηση προτείνει μια σειρά αποθεσμικά μέτρα με τα οποία πρώτον και η διαδότηση των επιχειρήσεων θα απλοποιηθεί και η γραφειοκρατία θα μειωθεί και η φορολογία, δεν υποσχόμαστε μείωση της φορολογίας, ποτέ δεν το κάναμε, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μέρος της δίκαιης φορολογίας και φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά υποσχεθήκαμε ένα θεσμικό πλαίσιο που πραγματικά θα απελευθερώνει τις δυνάμεις. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σε αυτό το πεδίο. Είναι δυσανάλογη η φορολογία ή είναι υπάρχουσα ή είναι μια φορολογία που με βάση το πόσα βγάζουν, πόσα επενδύουν, πώς κινείται η αγορά, είναι μια αντικειμενική και δίκαιη? Είναι δυσανάλογη νομίζω, διότι όλος ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχε δύο φαινόμενα παράλληλα. Είχε και φοροδιαφυγή και φορολόγηση και η φορολόγηση που έχει επιβληθεί είναι δυσανάλογη και αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να ισορροπήσει το σύστημα διότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις και δεν ασκώ κριτική σε αυτό επειδή αναζητούσαν φορολογικούς πόρους αύξαναν την πίεση τη φορολογική και δυστυχώς την έφεραν μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και προσπαθούν να εξυπηρετούν και αυτό δημιούργησε μια κατάσταση η οποία είναι εκρηκτική. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία των 100 δόσεων έδωσε μια μικρή ανάσα, το υπογραμμίζω, μικρή ανάσα σε ένα συσσωρευμένο πρόβλημα, αλλά σίγουρα πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο αποφασιστικά στον τομέα της φοροδιαφυγής και να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές στη μικρομεσαία επιχείρηση. Θέλετε η πολιτική, από όπου και αν προέρχεστε, δεν έχει χρωματική απόχρωση. Θέλετε, πραγματικά, το ρωτάω, πραγματικά, θέλετε να την καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή? Είναι επίσης ένα κόμμα που το ακούμε κάθε φορά. Ανάπτυξη και πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανάπτυξη και πάταξη της φοροδιαφυγής. Έχετε δίκιο, αλλά χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο ως κυβέρνηση για να μας δοκιμάσετε και να κρίνετε εκ των πραγμάτων αν πραγματικά αυτό που δηλώνουμε, εμείς το εννοούμε, ότι είναι μία από τις κακοδαιμονίες τις οποίες τουλάχιστον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένη, έδειξε δείγματα γραφής στους τελευταίους μήνες.
Αν μας δοθεί ευκαιρία, θα συνεχίσουμε. Για ποιο λόγο, κύριε Σταθάκη, δεν άλλαξαν πράγματα πάνω στον τομέα της ανάπτυξης επί της ουσίας, ενώ να φτάσουν να το βλέπουν, να γίνεται λίγο ορατό στην καθημερινότητά τους? Γιατί ξέρετε, αυτό έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη τις μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουμε ανάγκη να δούμε τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ανάγκη να τα δούμε σε αυτά που πληρώνουμε, σε αυτά που μας κρατάνε, στην αγορά του πώς κινείται, στο τι φόρους και ένφια θα πληρώσουμε. Π.χ. δεν θα μπω σε αυτά τα μονοπάτια. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο αυτούς τους 8 μήνες δεν μπόρεσε ένα νοικοκυριό μέσα στο σπίτι του να δει κάτι, και για ποιο λόγο να σας πιστέψει, πώς μάλλον να σας πιστέψει ότι θα το δει την 21η Σεπτεμβρίου, π.χ.? Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η περίοδος αυτή είχε τεράστιες δυσκολίες, οι οποίες προέκυψαν από το γεγονός ότι εμείς επιζητούσαμε ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας, πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο, και ότι υπήρξαν μεγάλες πιέσεις και από τους εταίρους, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ασφιχτική οικονομική κατάσταση στη χώρα, η οποία θα πίεζε την κυβέρνηση προκειμένου να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Μήπως είχατε υπερεκτιμήσει κι εσείς λίγο τις δυνάμεις σας? Όταν ζεις την περίοδο της έντασης, ίσως μπορεί και να υπερεκτιμάς ή να υποτιμάς, αλλά προτιμώ προσωπικά να το αφήνω σ' άλλους να το κρίνουν. Mm-hmm. Αντί να εμπλακούμε σε μια συζήτηση για το αν υπερεκτιμήσαμε ή υποτιμήσαμε κάποια πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι δοκιμάστηκε η οικονομία, δοκιμάστηκε η πραγματική οικονομία, για ένα επιπρόσθετο λόγο. Η καρδιά και το πιο σημαντικό κομμάτι για όλο το τομέα των επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας είναι η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το τραπεζικό σύστημα δοκιμάστηκε υπερβολικά αυτούς τους μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντούτοις, λέω ότι είναι πολύ κοντά η προοπτική μιας ανάκαμψης, και δεν το λέω μόνο θεωρητικά, το λέω διότι και στη συμφωνία που υπογράψαμε, το πότε επιστρέφει η οικονομία σε θετικό πρόσημο είναι κρίσιμη παράμετρος. Διαφαίνεται και είναι μέλος όλων των προβλέψεων που έχουμε κάνει στο πλαίσιο της συμφωνίας ότι ο παρχές του 2016 η οικονομία θα γυρίσει σε θετικό πρόσημο. Άρση των capital controls πότε βλέπετε, αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση? Μόλις σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Και για το τραπεζικό σύστημα και για τις επιχειρήσεις, για να επιστρέψω πάλι εκεί που είχαμε μείνει. Δεν θεωρείτε ότι έρχεται ένα σκαμπανέβασμα κάθε τρεις και λίγο, αν έχουμε εκλογική αναμέτρηση, και εκλογική αναμέτρηση μάλιστα με capital controls, και έχοντας προηγηθεί πριν από λίγους μήνες και ένα δημοψήφισμα που πριν από λίγους μήνες είχαμε εκλογές? Δεν επιδιώξαμε εμείς τώρα τις εκλογές. Οι εκλογές προέκυψαν επειδή από η κυβέρνηση. Από τι προέκυψαν τελικά οι εκλογές? Η κυβέρνηση έχασε την πλειοψηφία, είναι τόσο απλό. Φαντάζεστε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος να ισχυρίζεται ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την πλειοψηφία μπορεί να κυβερνήσει. Άρα οι εκλογές ήταν αναγκαστικά. Και αν δεν βγει η αυτοδυναμία, δεν θα μπλέξω επίσης στα μονοπάτια των δημοσκοπήσεων. Αν όμως δεν βγει αυτοδυναμία, γιατί πλέον το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει αυτό, έχουμε εσάς να λέτε ότι δεν θα συγκυβερνήσω με κανέναν παρά μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εάν και εφόσον βεβαίως μπουν στη Βουλή? Διαφορετικά, τι, κύριε Σταθάκη, θα πάμε πάλι σε εκλογές? Νομίζω ότι όλοι έχουμε δεσμευτεί ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν. Επαναληπτικές εκλογές. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα πηγαίνοντας σε εκλογές έχουν απόλυτο δικαίωμα να εξαγγέλουν τις επιθυμίες τους και τη στρατηγική τους. Προφανώς. Προκειμένου για μια κυβέρνηση τετραετίας, η οποία είναι και το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Απλά να είναι και λίγο πιο ρεαλιστικό. Νομίζω ότι πρέπει να εξαγγέλουν τη στρατηγική τους, να μην είναι όντως εξωπραγματική όπως λέτε, να εξαγγέλνουν τις προθέσεις τους και να επιτρέπουμε στους πολίτες, οι πολίτες θα το καθαρίσουν όλες στις εκλογές στις 20, θα πούνε θέλουμε αυτοδυναμία, δεν θέλουμε αυτοδυναμία, θέλουμε, αυτοί θα καθορίσουν και το πλαίσιο, το οποίο φαντάζομαι ότι όλες οι δυνάμεις θα το σεβαστούν. Τελευταία ερώτηση, όπως ξορκίζεται τη Νέα Δημοκρατία για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ξορκίζεται αντίστοιχα και το ΠΑΣΟΚ ή το ποτάμι? Επιδιώκουμε, και αυτό είναι σαφώς η στρατηγική μας, ότι εμείς θα θέλαμε μια καθαρή λύση. Μια λύση η οποία θα έδινε την προοπτική στην κυβέρνηση όπως υπήρχε, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, να έχει μια άνετη πλειοψηφία.
Με τη Νέα Δημοκρατία το έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους μάλιστα, ότι για πολύ συγκεκριμένους λόγους, επειδή το επόμενα 3 χρόνια δεν είναι μόνο το πλαίσιο, το μνημόνιο κτλ. Ναι, ναι. Θα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση και έχει τεράστια σημασία αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς η σύμπραξη αυτών των δύο είναι πάρα πολύ δύσκολη προγραμματικά και ταυτόχρονα κατά τη γνώμη μου δεν είναι και πολιτικά βιώσιμη. Τώρα όλες τα άλλα σενάρια και τα λοιπά δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, διότι επαναλαμβάνω, τα κόμματα πρέπει να είναι σαφή προεκλογικά. Εμείς δεν το αποκλείεται πάντως. Κρατάω αυτό, συγγνώμη που σας διέκοψα, για να κλείσουμε. Λέω ότι είναι πρέπει να είναι σαφή η στρατηγική μας και αυτή η στρατηγική μας έχει τεθεί και θα την κρίνουν οι πολίτες. Κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αν εντωμεταξύ γίνουν εκλογές, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ξαναυπουργοποιηθείτε, περάστε και από την εκπομπή μας. Γιατί αν να τα λέμε και να μην τα ξαναπούμε σε 2 μήνες και είναι πάλι προεκλογική περίοδος επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.